Απόσπασμα από το βιβλίο «Βίος και πολιτεία» του Αλέξη Ζορμπά, του Νίκου Καζαντζάκη. Πολλές φορές πεθύμησα να γράψω το «Βίο και την πολιτεία» του Αλέξη Ζορμπά, ενός γέρου εργάτη που πολύ αγάπησα. Στη ζωή μου οι πιο μεγάλοι μου ευεργέτες στάθηκαν τα ταξίδια και τα ονείρατα. Από τους ανθρώπους ζωντανούς και πεθαμένους, πολύ λίγοι βοήθησαν τον αγώνα μου. Όμως, αν ήθελα να ξεχωρίσω ποιοι άνθρωποι άφηκαν βαθύτερα τα χνάρια τους στην ψυχή μου, ίσως να ξεχώριζα τρεις. Τον Όμηρο, τον Μπέρξονα, τον Νίτσε και τον Ζορμπά. Ο πρώτος στάθηκε για μένα το γαλινό κατάφωτο μάτι, σαν το δίσκο του ήλιου, που φωτίζει με απολυτρωτικιά λάμψη τα πάντα. Ο Μπέρξονας με αλάφρωσε από άλυτες φιλοσοφικές αγωνίες που με τυραννούσαν στα πρώτα νιάτα. Ο Νίτσε με πλούτησε με καινούργιες αγωνίες και με έμαθε να μετουσιώνω τη δυστυχία, την πίκρα, την αβεβαιότητα σε περηφάνεια. Και ο Ζορμπάς μου έμαθε να αγαπώ τη ζωή και να μη φοβούμαι το θάνατο. Αν ήταν στον κόσμο όλο σήμερα να διάλεγα ένα ψυχικό οδηγό, γκουρού όπως το λένε οι Ιντοί, γέροντα όπως το λένε οι καλόγεροι στο Άγιον Όρος, σίγουρα θα διάλεγα το Ζορμπά, γιατί αυτός είχε ό,τι χρειάζεται ένας καλαμαράς για να σωθεί. Την πρωτόγονη ματιά που αδράχνει ψηλάθε σαϊτευτά τη θροφή της. Τη δημιουργική, κάθε πρωί ανανεούμενη αφέλεια να βλέπει ακατάπαυτα για πρώτη φορά τα πάντα και να δίνει παρθενιά στα αιώνια καθημερινά στοιχεία. Αγέρα, θάλασσα, φωτιά, γυναίκα, ψωμί, τη σιγουράδα του χεριού, τη δροσεράδα της καρδιάς, την παλικαριά να κοροϊδεύει την ίδια του την ψυχή, σαν να είχε μέσα του μια δύναμη ανώτερη από την ψυχή, και τέλος το άγριο γάργαρο γέλιο από βαθιά πηγή, βαθύτερη από το σπλάχνο του ανθρώπου, που αποτινάζονταν απολυτρωτικό στις κρίσιμες ώρες από το γέρικο στήθος του Ζορμπά. Ανατινάζονταν και μπορούσε να γκρεμίσει και γκρέμιζε όλους τους φράχτες. Ηθική, θρησκεία, πατρίδα, που άσκουσε γύρα του κακομοίρης ο φοβιτσιάρης ο άνθρωπος για να κουτσοπορέψει ασφαλισμένα τη ζωούλα. Όταν συλλογίζουμε με τι τροφή τόσα χρόνια μετάζαν τα βιβλία και οι δάσκαλοι για να χορτάσουν μια λιμασμένη ψυχή, τι λονταρίσιο μυαλό και τροφή μετάζει ο Ζορμπάς σε λίγους μήνες, δύσκολα μπορώ να βαστάξω την οργή και τη θλίψη μου. Από μια σύμπτωση πήγε η ζωή μου χαμένη. Πολύ αργά συναντήθηκα με τον γέροντα τούτον και ό,τι μπορούσε ακόμα μέσα μου να σωθεί ήταν ασήμαντο. Η μεγάλη στροφή, η ολοκληρωτική αλλαγή του μετόπου, η εκπήρωση και η ανακαίνιση δεν έγιναν. Ήταν πια πολύ αργά. Κι έτσι ο Ζορμπάς, αντί να γίνει για μένα υψηλό, επιτακτικό πρότυπο ζωής, ξέπεσε και έγινε φιλολογικό, αλίμονο θέμα για να μου τζαλώσω κάμποσες κόλλες χαρτί. Τούτο το θλιβερό προνόμιο να κάνεις τέχνη τη ζωή, καταντάει σε πολλές αρκοβόρες ψυχές ολέθριο, γιατί έτσι, βρίσκοντας διέξοδο το σφοδρό πάθος, φεύγει από το στήθος και αλαφρώνει η ψυχή. Δεν πλαντάει πια, δεν νιώθει πια την ανάγκη κορμί με κορμί να παλέψει, επεμβαίνοντας άμεσα στη ζωή και στην πράξη. Μαχαίρεται καμαρώνοντας το σφοδρό της πάθος να δαχτυλιδώνεται στον αγέρα και να σβήνει. Και όχι μονάχα χαίρεται, παρά είναι και περήφανη. Θαρρείς πως πραγματώνει έργο υψηλό, την εφήμερη αναντικατάστατη στιγμή, τιμώνει στον απέραντο καιρό που έχει σάρκα και αίμα, μετατρέποντάς την τάχα σε αιώνια. Κι έτσι ο Ζορμπάς, γεμάτος σάρκα και κόκαλα, κατήντησε στα χέρια μου μελάνι και χαρτί. Χωρίς να το θέλω, και μάλιστα θέλοντας το αντίθετο. Κίνησε από καιρό να κρυσταλώνεται μέσα μου ο μύθος του Ζορμπά. Άρχισε η μυστική στο σπλάχνο κατεργασία. Στην αρχή μια μουσική ταραχή, πυρετική, ειδονή και δυσφορία. Σαν να μπήκε μέσα στο αίμα μου ένα ξένο σώμα και μάχονταν ο οργανισμός μου να το δαμάσει και να το αφανίσει αφομοιώνοντάς του. Και άρχισε γύρω από τον πυρήν αυτόν να τρέχουν οι λέξεις, να τον κυκλώνουν και να τον θρέφουν σαν έβριο. Στερεώνονταν θαμπωμένες θύμησες, ανέβαιναν οι βουλιαγμένες χαρές και πίκρες, μετατοπίζονταν σε ελαφρότερον αγέρα η ζωή. Γινόταν ο Ζορμπάς παραμύθι. Δεν κατέχα ακόμα τη μορφή να δώσω στο παραμύθι τούτο του Ζορμπά. Ρομάντζο, τραγούδι, πολύπλοκο φανταστικό διήγημα της Χαλιμάς ή στεγνά, ξερά. Να ξεσηκώσω τις κουβέντες που μου έκανε σε ένα κρογιάλι της Κρήτης όπου ζήσαμε, σκάβοντας για να βρούμε τάχα λιγνίτη. Ξέραμε καλά κι οι δυο μας πως ο πρακτικός αυτός σκοπός ήταν στάχτη για τα μάτια του κόσμου. Εμείς βιαζόμαστε πότε να βασιλέψει ο ήλιος, να σκολάσουν οι εργάτες, να στρωθούμε κι οι δυο μας στην αμμουδιά, να φάμε το χωριάτικο νόστιμο φαΐ μας, να πιούμε το μπρούσκο κρητικό κρασί και να αρχίσουμε την κουβέντα. Εγώ τις περισσότερες φορές δεν μιλούσα. Τι να πει ένας διανοούμενος σε έναν δράκο. Τον άκουγα να μου μιλάει για το χωριό του στον Όλυμπο,
για τα χιόνια, τους λύκους, τους κομιτατζίδες, την Αγία Σοφιά, το Λιγνίτη, το Λευκόλυθο, τις γυναίκες, το Θεό, την πατρίδα και το θάνατο. Και ξάφνου, όταν πλαντούσε και πια δεν το χουρούσαν τα λόγια, την αζόταν επάνω στα χοντρά χαλίκια του γυαλού και άρχισε να χορεύει. Γέρος, ορθόκομος κοκαλιάρης, με ανάγερτο κατά πίσω το κεφάλι, με καταστρόγγυλα μικρά μάτια σαν πουλιού, χόρευε και σκλήριζε και χτυπούσε τις αδρές πατούς στο γυαλό και πιτσίριζε με θάλασσα το πρόσωπό μου. Αν άκουγα τη φωνή του, όχι τη φωνή του, την κραυγή του, η ζωή μου θα είχε πάρει αξία. Θα ζούσα μέμα και σάρκα και κόκαλα, και τώρα χασισοπότηκα στο χάζο με την εργό με χαρτί και καλαμάρι. Μα δεν τόλμησα. Έβλεπα το Ζορμπά μεσάνυχτα να χορεύει χλιμιντρίζοντας και να μου κράζει να την αχτώ κι εγώ από το βολικό καβούκι της φρονιμάδας και της συνήθειας και να φύγω για τα μεγάλα ταξίδια μαζί του. Και μείνα ασάλευτος, τουρτουρίζοντας. Πολλές φορές έχω ντραπεί στη ζωή μου, γιατί έπιασα την ψυχή μου να μην τολμάει να κάνει ό,τι ανώτατη παραφροσύνη, η ουσία της ζωής, μου φώναζε να κάνω. Μα ποτέ δεν ντράπηκα για την ψυχή μου όσο μπροστά στο Ζορμπά. Ένα πρωί ξημερώματα χωρίσαμε. Εγώ τράβηξα πάλι για την ξενιτιά, αγιάτρευτα χτυπημένος από τη φαουστική αρρώστια της μάθησης. Αυτός πήρε καταβορά και καταστάλαξε στη Σερβία, όπου ξετόπωσε, λέει, πλούσια φλέβα λευκόλυθο, τύλιξε μερικούς παραλίρες, αγόρασε σύνεργα, στρατολόγησε εργάτες και άρχισε πάλι να ανοίγει μέσα στις γης γαλαρίες. Τίναξε βράχους, έφτιαξε δρόμους, έφερε νερό, έχτισε σπίτι, παντρεύτηκε γέρος κοτσονάτος, μια όμορφη γλεντοχήρα, τη Λούμπα, έκαμε και ένα παιδί μαζί της. Μια μέρα στο Βερολίνο έλαβα ένα τηλεγράφημα. Εύρον πράσινη πέτρα νωρεοτάτην, έλθε αμέσως. Ζορμπάς. Ήταν η εποχή της μεγάλης πείνας στη Γερμανία. Τότε είχε κατρακυλήσει το Μάρκο που για να κάνεις μια μικρή πληρωμή κουβαλούσες με το τσουβάλι τα εκατομμύρια. Και όταν πήγαινες στο ρεστοράν και έτρωγες, άνοιγες την παραφουσκωμένη χαρτονομίσματα σερβιέτα σου και την άδειαζες πάνω στο τραπέζι για να πληρώσεις. Και ήρθαν μέρες που χρειαζόσουν 10 δισεκατομμύρια μάρκα για ένα γραμματόσημο. Πίνα, κρύο, τριμμένα σακάκια, ξεπατωμένα παπούτσια, τα κόκκινα γερμανικά μάγουλα είχαν κυτρινίσει. Αγέρας χινοποριάτικος και έπεφταν σαν φύλλα οι άνθρωποι στους δρόμους. Στα μωρά έδιναν ένα κομμάτι λάστιχο να το μασουλίζουν, να ξεγελούνται, να μην κλαίνε. Η αστυνομία περιπολούσε τα γιοφύρια του ποταμού για να μην πέφτουν τη νύχτα οι μανάδες με τα μωρά τους να πτυγούν να γλιτώσουν. Χειμώνας, χιόνιζε. Στη διπλανή μου κάμαρα ένας Γερμανός καθηγητής κινεζολόγος για να ζεσταθεί έπαιρνε το μακρύ πινέλο και με τον άβολο τρόπο της μακρινής Ανατολής προσπαθούσε να αντιγράψει κάποιο παλιό κινέζικο τραγούδι ή κανένα ρητό του Κομφούκιο. Η μύτη του πινέλου, ο ανασηκωμένος σαν άερας άγγωνας και η καρδιά του σοφού έπρεπε να σχηματίζουν τρίγωνο. «Ύστερα από λίγα λεφτά», μου έλεγε ευχαριστημένος. «Ο υδρότας τρέχει από τις αμασχάλες μου και έτσι ζεσταίνομαι». Μέσα σε τέτοιες φαρμακερές μέρες έλαβα το τηλεγράφημα του Ζορμπά. Στην αρχή θύμωσα. Εκατομμύρια άνθρωποι εξευτελίζονται και γονατίζουν γιατί δεν έχουν ένα κομμάτι ψωμί να στυλώσουν την ψυχή και τα κόκαλά τους. Και ορίστε τώρα ένα τηλεγράφημα να κινήσεις να κάμεις 1000 μίλια για να δεις μια όμορφη πράσινη πέτρα. Ανάθεμα, είπα στην ομορφιά, γιατί είναι άκαρδη και δεν νοιάζεται για τον πόνο του ανθρώπου. Μα ξαφνικά τρόμαξα. Ο θυμός είχε κιόλα ξεθυμάνει και ένιωθα με φρίκη πως η απάνθρωπη αυτή κραυγή του Ζορμπά αποκρίνονταν σε άλλη απάνθρωπη μέσα μου κραυγή. Ένα άγριο όρνιο μέσα μου τίναξε τα φτερά του να φύγει. Όμως δεν έφυγα, δεν τόλμησα πάλι. Δεν μπήκα στο τρένο, δεν ακολούθησα τη θεϊκή θηριώδη μέσα μου κραυγή, δεν έκανα μια γενναία παράλογη πράξη. Ακολούθησα τη μετρημένη, κρύη ανθρώπινη φωνή του λογικού και πήρα την πένα και έγραψα του Ζορμπά και του εξηγούσα. Και αυτός μου αποκρίθηκε. «Είσαι για να με συμπαθάς αφεντικό καλαμαράς. Μπορούσες και εσύ κακομοίρη μια φορά στη ζωή σου να δεις μια όμορφη πράσινη πέτρα και δεν την είδες. Μα το Θεό, καθόμουν κάποτε όταν δεν είχα δουλειά και έλεγα με το νου μου. Υπάρχει, δεν υπάρχει κόλαση. Μα χτες που έλαβα το γράμμα σου είπα, σίγουρα πρέπει να υπάρχει κόλαση για μερικούς καλαμαράδες». Ξεκίνησαν οι θύμησες και σπρώχνει μία την άλλη και βιάζονται. Καιρός να βάλουμε τάξη, να πιάσω το βίο και την πολιτεία του Ζορμπά από την αρχή και τα πιο ασήμαντα περιστατικά που δέθηκαν μαζί του λάμπουν τη στιγμή τούτη στο νου μου καθαρά, γοργοσάλευτα και πολύτιμα σαν πολύχρωμα ψάρια σε διάφανη καλοκαιριάτικη θάλασσα. Τίποτα δικό του δεν πέθανε μέσα μου. Ό,τι άγγιξε ο Ζορμπάς θα ρίσκει και έμεινε αθάνατο, κι όμως τις μέρες τούτες άξαφνη ανησυχία με ταράζει. Έχω 2 χρόνια να λάβω γράμμα του. Θα είναι πια 70 και πάνω χρονών. Μπορεί και να κινδυνεύει.
Σίγουρα θα κινδυνεύει. Αλλιώς δεν μπορώ να εξηγήσω την απότομη ανάγκη που με κυρίεψε να ανασυντάξω ό,τι δικό του, να θυμηθώ ό,τι μου είπε και όσα έκαμε, και να τα κινητήσω στο χαρτί να μην φύγουν. Σαν να θέλω να ξορκίσω το θάνατο, το θάνατό του. Δεν είναι τούτο φοβούμαι βιβλίο που γράφω. Είναι μνημόσυνο. Έχει, τώρα το βλέπω, όλα τα χαρακτηριστικά του μνημόσυνου. Στολισμένος ο δίσκος, τα κόλυβα με πυκνή πασπαλισμένη ζάχαρη και γραμμένο το όνομα απάνω. Αλέξης Ζορμπάς. Με κανέλα και με μίγδαλα. Κοιτάζω το όνομα και ολομιά στεινάζεται η θάλασσα λουλακιά της Κρήτης και στριγκλίζει το μυαλό μου. Λόγια, γέλια, χωρί, μεθύσια, έγνοιες, σιγαλίνες κουβέντες στο δειλινό, μάτια καταστρόγγυλα που τρυφερά και καταφρονετικά στυλώνουν απάνω μου σαν να με καλωσόριζαν κάθε στιγμή, σαν να με αποχαιρετούσαν κάθε στιγμή για πάντα. Κι όπως όταν κοιτάζουμε τον ακρικό καταστόλι στο δίσκο κρεμιούνται αρμαθιές ανοιχτερίδες κι άλλες μέσα στη σπηλιά της καρδιάς μας θύμησες, όμοια χωρίς να το θέλω περιπλέχτηκε από την πρώτη στιγμή με τον ίσκιο του Ζορμπά και ένας άλλος ίσκιος πολύ αγαπημένος και πίσω του απροσδόκητα ένας άλλος ακόμα πιο ξεπεσμένης, χιλοβαμμένης, χιλοφιλημένης γυναίκας που την είχαμε συναντήσει με τον Ζορμπά σε ένα μουδερό ακρογιάλι της Κρήτης στο Λιβικό Πέλαγο. Σίγουρα η καρδιά του ανθρώπου είναι ένας κλειστός λάκκος αίμα κι άμα ανοίξει τρέχουν να πιούν και να ζωντανέψουν όλοι οι διψασμένοι απαρηγόρητοι ίσκοι που ολοένα και πυκνώνονται γύρω μας και σκοτεινιάζουν τον αέρα. Τρέχουν να πιούν το αίμα της καρδιάς μας γιατί ξέρουν πως άλλη ανάσταση δεν υπάρχει. Και από όλους πιο μπροστά τρέχει σήμερα ο Ζορμπάς με τις μεγάλες αδρασκελιές του και αναμερίζει τους άλλους ίσκιους γιατί ξέρει πως γι' αυτόν γίνεται σήμερα το μνημόσυνο. Ας του δώσουμε λοιπόν το αίμα μας να ζωντανέψει. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε να ζήσει λίγο ακόμα ο εξαίσιος αυτός φαγάς, ποιότης, δουλευταράς, γυναικάς και αλήτης. Η πιο πλατιά ψυχή, το πιο σίγουρο σώμα, η πιο λεύτερη κραυγή που γνώρισα στη ζωή μου.